Καλέ μου άνθρωπε, Χριστός Ανέστη χαρά μου. Ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Ιωάννης μας, όπως και ο Μάρκος μας, όπως και ο Ματθαίος μας, όπως και ο Λουκάς μας, αυτοί οι μεγάλοι Ευαγγελιστές, οι Απόστολοι, όπως και ο Παύλος μας, και ο Πέτρος μας, και ο Ιάκωβος, και όλη η χωρία των Αγίων Αποστόλων, όπως και οι μυροφόρες μας. Λοιπόν, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που η Εκκλησία μας το χρησιμοποιεί, συγγνώμη για το ρήμα χρησιμοποιεί, που προβάλλει το ιερό του κείμενο από το 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, το έψιλον, από το στίχο 1 έως το 15. Αυτό θέλω να δούμε σήμερα πια, σύντομα. Άλυτο είναι το πρόβλημα για τον ανθρώπινο λογισμό. Ποια είναι τα όρια της ελευθερίας και της θελήσεως του ανθρώπου μέσα στο πέλαγος της βουλής και της χάριτος του Θεού? Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί και μας απασχολεί όλους μας, πιστεύω όλους. Είναι ο άνθρωπος ελεύθερος? Μπορεί να θέλει ή να μη θέλει, και επομένως είναι υπεύθυνος για ό,τι πράττει? Γιατί η ευθύνη πάει κοντά με την ελευθερία, όπως γνωρίζετε. Για τον ανθρώπινο λογισμό, τούτο είναι από τα άλυτα προβλήματα που, αν συζητήσετε με έναν επιστήμονα ή φοιτητή ή τελειόφοιτο του Πανεπιστημίου της Φιλοσοφίας, θα το συζητάμε σήμερα μέχρι κάποιους μήνες και χρόνους. Αν το ερευνήσουμε και το εξετάσουμε χωρίς το φως της Θείας Αποκαλύψεως, θα φτάσουμε σε δύο αντίθετα άκρα. Αν το πάρουμε από την άποψη του ανθρώπου, θα καταλήξουμε στην απόλυτη αυταρχία, που είναι γενική άρνηση. Αυτό που βλέπουμε μέσα από την παγκοσμιοποίηση. Αν το πάρουμε από την άποψη του Θεού, θα φτάσουμε στο απόλυτο προορισμό, που είναι σωστή μυρολατρεία. Η αλήθεια υπάρχει στη συνάντηση του Θεού και του ανθρώπου, αδέλφια. Εκεί που τέμνεται η ανθρώπινη θέληση με τη Θεία Χάρη, είναι το ζητούμενο σημείο, το κέντρο της ζωής και της σωτηρίας. Το θέλω, αυτή η ωραία λέξη, θέλω, είναι του ανθρώπου. Το δύναμε είναι του Θεού. Το δύναμε είναι του Θεού. Όπου λοιπόν συναντάται το θέλω του ανθρώπου και το δύναμε του Θεού, εκεί είναι τα όρια της ανθρωπίνης θελήσεως και ελευθερίας μέσα στο πέλαγος της Θείας Προγνώσεως και Χάριτος. Η επίτευξη του προορισμού του ανθρώπου και η σωτηρία του είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δύο παραγόντων, ενός θείου και ενός ανθρωπίνου, ενός φυσικού και ενός υπερφυσικού, της Θείας Χάριτος και της ανθρωπίνης θελήσεως. Αν ήταν μόνο του ανθρώπου, δεν χρειάζεται και άρα δεν υπάρχει ο Θεός. Ως Θεός, αν ήταν όμως του Θεού, δεν χρειάζεται και άρα δεν υπάρχει άνθρωπος ως άνθρωπος. Άρα λοιπόν εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Η θεραπεία του παραλυτικού τη Βηθεσδά, έχουμε μια εποπτική παράσταση αυτών που τώρα εδώ θέτονται θεωρητικά και θεολογικά. Ο Ιησούς Χριστός ερωτά, θέλεις υγιής γενέστε? Ο παραλυτικός απαντά, Κύριε, άνθρωπον, ουκ έχω. Είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμπήθρα. Είναι σε άλλο, είναι σαν άλλο να ερωτά ο Θεός
και σε άλλο πράγμα να απαντά ο άνθρωπος. Ο Θεός θα ρωτά, θέλεις, και ο άνθρωπος σου απαντά, ου δύναμε. Αλλά το δεν δύναμε τούτο δεν είναι απλώς μια απάντηση, είναι και μια πραγματική ομολογία. Πιο πέρα από τη θέληση είναι και η συνέστηση της ανθρωπίνης αδυναμίας. Όσο περισσότερο θέλει ο άνθρωπος τη σωτηρία του, τόσο περισσότερο βλέπει μέσα του πως δεν μπορεί να την κερδίσει με δικές του δυνάμεις. Και όσο περισσότερο βλέπει την αδυναμία του, τόσο περισσότερο αυξάνει μέσα του η θέληση και ο πόθος της σωτηρίας. Σας το εύχομαι και εσύ να το εύχεστε και για μένα. Τούτο είναι το σημείο της εναντίσεως του Θεού και του ανθρώπου, το πεδίο της χάριτος. Τι μπορεί ο άνθρωπος αλήθεια? Όσα θέλει ο Θεός. Τι θέλει αλήθεια ο Θεός? Τη σωτηρία του ανθρώπου, μα το μας το έχει πει. Ο άνθρωπος άρα, όταν θέλει, μπορεί τα πάντα μέσα στη χάρη του Θεού. Έτσι συμπίπτουν θείο και ανθρώπινο θέλημα και ο άνθρωπος στη συνεργασία του με τον Θεό γίνεται υπεράνθρωπος, όπως έλεγε ο Νίτσε ο καψερός. Δεν μιλάμε για αυτό τον υπεράνθρωπο. Και έτσι η σωτηρία είναι δωρεά, αλλά όχι μοίρα. Δεν είναι μοιρολατρία, δηλαδή η μοίρα μου τα έχει φτιάξει έτσι, η μοίρα μου τα έκανε έτσι. Δεν λέει σου. Άπα και της βλασφημίας. Είναι βουλή του Θεού δηλαδή, αλλά όχι χωρίς τη βούληση του ανθρώπου. Είναι θείο έργο, αλλά όχι χωρίς την ανθρώπινη συνέργεια. Είναι χαμήλωμα του ουρανού, αλλά συγχρόνως και ανέβασμα της γης. Ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού γίνεται άνθρωπος. Ο άνθρωπος δια Ιησού Χριστού γίνεται Θεός. Θεός κατά χάρη. Ο Ιησούς Χριστός είναι το σημείο που συναντώνται ασυχήτως και αδιαιρέτως η Θεία και η ανθρώπινη φύσης, η Βουλή του Θεού και η θέληση του ανθρώπου. Ο Θεάνθρωπος είναι η θέληση και η δύναμη, η σωτηρία και η ζωή. Όλα τούτα που φαίνονται πολύ θεωρητικά και θεολογικά και σαν χωρίς πρακτική σημασία είναι το κλειδί για να ανοίξουμε τη θύρα του βίου και της ζωής. Του βίου όσον αφορά στο πέρασμά μας από τη γη, της ζωής όσον αφορά στην τοποθέτησή μας μέσα, που λέτε, στην αιωνιότητα, αυτό που αποφεύγουμε σήμερα. Η παγκοσμιοποίηση αυτό θέλει να μας περάσει, ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή από εδώ. Κύριε λέει σου, είναι θέλω και ένα τέτοιο θέλω πρέπει να έχουμε, δηλαδή ένα θέλω Κύριε να σωθώ, θέλω Κύριε να με βοηθήσεις, θέλω Κύριε να με φωτίσεις, πως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Και τι έλεγε? Φώτισό μου το σκότος. Θέλω, ένα θέλω θέλουμε και ένα δύναμε είναι ο βίος και η ζωή. Το θέλω είναι του ανθρώπου, το δύναμε είναι του Θεού. Από τη σύνθεση των δύο γίνει εκείνο που έλεγαν ο Μέγας Απόστολος, που έλεγε και πάντοτε θα λέει ο Απόστολος, κοίτα, δηλαδή, ο Απόστολος, ωραίος ο Απόστολος, πως το είπαμε, ο Παύλος μας, ο Πέτρος μας, ο Ιακωβός μας και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, εδώ συγκεκριμένα ο Απόστολος Παύλος. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Δεν είμαστε ανδράποδα, χωρίς θέληση δηλαδή, της τυφλής βίας και της μοίρας. Είμαστε ελεύθερα παιδιά του Θεού,
Δεν είμαστε εμείς που με μια άμετη θέληση, μέσα στην αδυναμία μας, θα ρίξουμε το Θεό από τον ουρανό. Αυτό είναι ύβρις. Μα είναι ο Θεός που θέλει και μπορεί να μας ανεβάσει από τη γη. Αυτό είναι χάρις. Ο Θεός ερωτά, θέλεις? Και περιμένει την απάντηση. Θέλω, Κύριε, μα χωρίς εσένα δεν δίνω. Χριστός ανέστη χαρά μου, έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ, τους άλλους. Χριστός ανέστη, αδέλφια μου και αδελφούλης μου. Καλέ μου άνθρωπε, θέλω, Κύριε, μα χωρίς εσένα δεν δίνω. Θέλω, Κύριε, θέλουμε να σωθούμε από όλα αυτά τα οποία είναι γύρω μας και κοντά μας. Προπαντός, θέλω, Κύριε, να ζω την αγάπη έτσι όπως μου τη διδάσκει το Άγιο Κύριο Ευαγγέλιο.